κλειστά προτίμησαν να κρατήσουν τα καταστήματά τους οι έμποροι στα Χανιά για την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, στον Κάτωλα και στους γειτονικούς δρόμους, εκτός από τα καταστήματα των πολυεθνικών εταιριών, το ποσοστό των καταστημάτων που άνοιξαν ήταν ελάχιστο. Καλύτερα, η Κυριακή δεν είναι για να είναι τα μαγαζιά ανοιχτά. Ωστόσο είναι μια καλή ευκαιρία για βόλτα. Για βόλτα πάντα ναι. Καθένας έχει τη δική του γνώμη. Θα κατεβαίναμε ούτως ή άλλως. Πιο πολύ για τη βόλτα. Για τη βόλτα, ναι. Και ιδίως ξέρω εγώ είναι καλύτερο για τον τουρισμό της πόλης ίσως. Τώρα είναι χειμώνας. Στο μεταξύ, το άνοιγμα των καταστημάτων εξακολουθεί να διχάζει, ενώ όπως επισημαίνουν οι πολίτες, παρά τον περίπατο οι καταναλωτές δεν έχουν και πολλή διάθεση για ψώνια, εξαιτίας μάλιστα και της στενότητας που εξακολουθεί να υπάρχει. Φταίει και η διάθεση του κόσμου που είναι πεσμένη. Λέτε ότι βλέπουν ότι δεν έχουν πρόβλημα. Αυτό. Για αυτούς που εργάζονται είναι καλή ευκαιρία να ψωνίσουν την Κυριακή, αλλά για αυτούς τους υπάλληλους των καταστημάτων όχι. Άρα λέτε δηλαδή ότι θα έπρεπε να ισχύει το καταβούληση όποιος θέλει. Όποιος θέλει, ναι. Όποιος θέλει. Παιδιά, αυτό θα το αποφασίσουν όλοι μαζί οι καταστηματάρχες. Και οι εργαζόμενοι. Και οι εργαζόμενοι, γιατί δεν είναι. Σαφώς. Σαφώς. Οι καταστηματάρχες ή όποια απόφαση λάβουν οι καταστηματάρχες για αυτό το θέμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την επιθυμία των εργαζομένων. Γιατί και οι εργαζόμενοι έχουν διαμορφώσει τις ζωές τους, τις οικογένειές τους, με βάση το ωράριο που ίσχυε μέχρι πρότινο. Τις Κυριακές πιστεύω ότι ο κόσμος θα έπρεπε να ξεκουράζεται πιο πολύ και να κοιτάνε με τις οικογένειές τους, το ένα το άλλο, ίσως πιο πολύ το σπίτι. Η Κυριακή είναι λίγο για να ξεκουραστούμε κτλ. Φαίνεται πως κάπως έτσι το σκέφτονται οι καταστηματάρχες. Εντάξει, τώρα αυτό είναι επιλογή του καθενός, το τι θα κάνει με την επιχείρησή του κτλ. Οπότε. Εκείνο το οποίο υποστηρίζουν στο μεταξύ οι έμποροι είναι το ότι το ωράριο των καταστημάτων σε ό,τι αφορά στις ώρες και στις ημέρες λειτουργίας θα έπρεπε να είναι εθνικό. Η όλη κατάσταση πάντως δείχνει ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένας πιο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.